Και γεια σας, μου καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο πολύ μαγικό. Και όπως είδατε, εκόλαψη άγριων κοτόπουλων. Να λοιπόν το πρώτο μικρό, μόλις βγήκε ήμουν στο δωμάτιο, έφτιαχνα ένα άλλο βίντεο. Και όταν μπήκα εδώ το άκουσα να φωνάζει, μόλις που βγήκε. Μα κρέμονται και τα υπολείμματα από το αυγό, από την κοιλιά το ακόμα. Να το λοιπόν, σκούρο αυτό. Με διπλό λυρί αλλά χωρίς φτερά στα πόδια. Άρα έμοιασε στη μάνα ή δεν είναι πατέρας ο τσαρουχάτος κόκορας. Ποιος ξέρει τώρα, τόσα κοκόρια, τόσες κότες. Μαγικό μικρό λοιπόν, το πρώτο αγριοκοτάκι που κολλάπτεται μετά από 8 μήνες. Γιατί τα πρώτα που εκόλαψε ήταν οι φοίνικες και έχουν κλείσει 8 μήνες τώρα πρόσφατα αυτές τις μέρες. Μαγικό μικρό λοιπόν. Και να και το άλαβο, εντελώς συγχρονισμένο. Και αυτό είναι κίτρινο όπως βλέπω. Και το ανοίγουμε και αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς με ένα σπρώξιμο θα έβγαινε. Και το καλωσορίζουμε και αυτό στον κόσμο. Να λοιπόν και το δεύτερο μωρό. Αυτό είναι κίτρινο, καφέ θα βγει δηλαδή. Οπότε σας είναι από το αυγό της καφέ αγριόκοτας. Ναι, γιατί αυτή έχει αυτό το κλασικό της καφέ τη χρώμα. Και επίσης δεν έχει φτερά στα πόδια, περίεργο. Και αυτή είναι σίγουρα κότα του τσαρουχά του κόκορα. Τέλος πάντων, έχουμε ακόμα αρκετά αυγά να δούμε. Λοιπόν, αυτά είναι από τα πρώτα αυγά που είχα βάλει στη μηχανή, που είχα πει σε ένα βίντεο, που είχα κάνει ένα πείραμα να δω τι δεν είχε πάει καλά με την πρώτη φουρνιά που είχα βάλει. Είχαν μείνει τρία αυγά που είχαν επιβιώσει, αλλά το τρίτο πέθανε τώρα αυτές τις μέρες, λίγο πριν την εκόλαψη δυστυχώς. Και σήμερα μείνανε μόνο αυτά τα δύο από αυτά τα πρώτα αυγά. Όμως όπως υπάρχουν και άλλα αυγά. Συγκεκριμένα 12 ακόμα αυγά είναι που περιμένουμε να εκολαυτούν και αυτά θα τα βρω το Σάββατο, όταν γυρίσω από την πόλη θα έχουν εκολαυτεί κατά την Παρασκευή. Το έχω αριθμίσει δηλαδή έτσι ώστε να τα βρω Σάββατο. Όπως βλέπετε έχω κάνει και αυτό το έξυπνο την πατέντα. Έβαλα τα αυγά να εκολαυτούν μέσα σε αυτό το μικρό θικάκι προκειμένου να μην τρέχουν τα κοτοπουλάκια πέρα εδώ και κυλιούνται και ταλαιπωρούνται και αυτά. Και κοπανάνε και τα άλλα αυγά που ακόμα δεν είναι έτοιμα να εκολαθούν. Να, τώρα πέφτουν λίγο ανάποδα, δεν έχουν και πολύ καλή ισορροπία ακόμα. Τουλάχιστον θα είναι μέσα σε αυτό το προστατευμένο κομμάτι μέχρι να μάθουν να λειτουργούν τα πόδια τους, μέχρι άλλο θα είναι έτοιμα. Οπότε τα πρώτα αγριοκοτάκια, 2, ένα κίτρινο και ένα μαύρης απόχρωσης. Είναι πάρα πολύ μικροσκοπικά βέβαια, αλλά φυσικό είναι σαν αγριόκοτες που είναι. Πολύ μικρά. Και αυτό ήταν πάνω κάτω το βίντεο, η εκόλαψη των άγριων κοτόπουλων, των πρώτων άγριων κοτόπουλων δικιάς μου εκτροφής και παραγωγής. Και το Σάββατο, όπως είπα, θα υπάρχει και άλλο βίντεο με τα νέα κοτόπουλα που λογικά θα έχουν εκολαφεί την Παρασκευή και θα τα βρω όλα έτοιμα. Και ας ελπίσουμε από τα υπόλοιπα αυγά να βγουν όλα και αν υπάρχει κάποια κακοτυχία και υπάρχουν πεθαμένα κοτοπουλάκια μέσα στα αυγά, γιατί αυτό δεν μας αρέσει. Και δεν είναι ευχάριστο γεγονός, μόνο το εμού περνάει καλά γιατί θα τα φάει μετά. Αλλά ας ελπίσουμε να μην υπάρχει γεύμα νεκρών κοτόπουλων σε εμού. Τέλος πάντων, αυτό είναι το μαγικό βίντεο, η πρώτη εκόλαψη άγριων κοτόπουλων παραγωγής μου. Και θα τα πούμε στο επόμενο μαγικό βίντεο. Άντιο!